on top of the world, on top of it all, trying to feel invincible. Δεν το σηκώνει! Αχ! Θοδωρή? Ναι. Τι κάνεις? Σπάω το τηλέφωνο μου, έχεις πρόβλημα? Γιατί, μα κάνει 1 εκατομμύριο δολάρια από την Αμερική το πήραμε όταν πήγαμε ταξίδι. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω την Ευαγγελία. Δεν στο σήκωσε, σωστά? Όχι. Λοιπόν, θέλω να σου πω και τέλα νέα. Ο Δημήτρης θα έρθει σε 1 ώρα. Ο ποιος? Ο Δημήτρης. Α. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Σέστο τώρα. Λοιπόν, έχω μια ιδέα πως θα σου έχει κόστος και θα μπορείς να τις μιλήσεις. Τι? Έχω μια ιδέα πως θα το έχει κόστος και θα μπορείς να τις μιλήσεις. Yeah. Τι? Λοιπόν, πάω να φέρω το τηλέφωνο μου και θα σου πω. Πρέπει να φύγω. Γιατί? Άγισε. Καλά. Γεια. Ευαγγελία. Τι? Γιατί έκανες εδώ πέρα? Βρήκα έναν φίλο, ήταν πιο καθόλου φυσικά και βρήκα έναν βλαμμένο, όχι έναν φίλο και... Ναι. Ήθελα να σε προειδοποιήσω ότι σήμερα φεύγω κιόλας. Ναι, σωστά. Μου λείψες πάρα πολύ μέχρι να ξανάρθεις και εμένα. Τι σκέφτεσαι να κάνεις με το Θείοντορ? Δεν ξέρω, αλλά... Μπορεί να σκέφτηκα και λάθος. Νομίζω ότι πρέπει να τα φτιάξουμε ξανά. Άμα θέλει και εκείνος ότι τα ξαναζητήσω, να τα ξαναφτιάξουμε. Εμπράς! Ήταν λόγω. Μια ερωτική συζήτηση είχαμε και... Τέλος πάντων, θα πάω να μαζέψω σπίτι τα πράγματα. Οπότε σε αποχαιρετώ από τώρα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Τα λέμε μετά. Εμπράς! Πέντε χρόνια! Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ήρθα στο έφερα. Το είχα βάλει κάπου εκεί, το είχα πλέξει τα ρούχα και τέτοια. Λοιπόν, το σχέδιό μου είναι απλό. Παίρνω την Ευαγγελία από το δικό μου τηλέφωνο, γιατί το έχω. Για μια εργασία που είχε περιπτώσει που θέλαμε να επικοινωνήσουμε για να βγει καφέ και τέτοια. Ναι! Σιγά, αφού σπαράς έτσι. Ναι, και πολλά ναι έπεσε στην κουβέντα και θα την πάρει εκεί και θα το σηκώσει επειδή ξέρει θα είμαι εγώ σίγουρα και θα το σηκώσει και θα τη μιλήσει εκεί, καταλάβες? Ωραία. Λοιπόν, την παίρνω. Την παίρνω, μισή. Ωχ, λάβω ένα τηλέφωνο. Απ' την Κιάννα. Μπράουνι, Τζέρα. Τι έγινε? Χώρισα με τη Λούση. Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για όλη τη φάση που είχε γίνει. Εντάξει,
μέσα και στην φίλη που τα ξαναβήκαμε και φίλησα. Ωραία. Τρέξιμο. Να, επειδή μου αρέσει κάποιος, δεν μπορώ να το φτιάξω μαζί. Δεν πειράζει, δεν θα φτιάξω μόνο. Θέλω να το ξαναφτιάξω. Κι εγώ. Πάντα σ' αγαπούσα. Έχω σ' αγαπούσει εδώ. Αλλά έχω κάποια κακιά νέα. Που θα μετακομίσουμε. Γιατί? Γιατί ο πατέρας μου ανακάλυψε ότι δεν πήγαινε σε αριστοκρατικό σχολείο. Και θύμωσε και τώρα λέει ότι μπορεί... Είναι πολύ μπλεγμένο. Α, σοβαρά... Σοβαρότατα. δηλαδή... Σ' αγαπώ, Ευαγγελία. Θα μιλάμε Skype, κινητό, πάτε. Με οτιδήποτε. Σ' αγαπώ κι εγώ, Θεοδόρο. Τώρα πρέπει να πάω σπίτι. Γιατί? Γιατί η αδερφή μου θέλει να με γνωρίσει έναν Δημήτρακλα. Πάμε μαζί, άμα θες. Γιάξ! Έλεος. Αυτός είναι ο Δημήτρης. Α! Γεια. Γεια! Πάμε! Τι κάνετε στο δωμάτιό μου? Τίποτα, πάμε να σωθούμε, έλα. Και θα μείνουμε γιατί είμαστε ζευγάρια. Θέλετε να πάμε για μια ταινία μαζί όλοι? Αφού είμαστε ένα ζευγάρι αυτό και ένα ζευγάρι εμείς. Γιατί όχι? Ποιος είναι? Πατέρας. Μπες. Έχω να σας κάνω μια ανακοίνωση. Ήμουν πολύ αυστηρός και τελικά είχες δίκιο, γιέ μου. Θα πάμε μόνο διακοπές. Τέλεια, το καλοκαίρι! Έχει πει το καλοκαίρι! Ω, ναι! Θα πάμε στη Γερμανία να δούμε την Bayern και την Dortmund. Τέλεια! Αλλά τρέπω την Bayern. Όχι, την Dortmund! Πήγα το δωμάτιο μου χοντρή. Είχε! Εγώ έχω το χοντό κεφάλι. Για κάποιο λόγο. Ωραία, δηλαδή δεν θα φύγεις και θα μπορούμε να είμαστε μαζί. Εγώ να φύγω. Μπαμπά, περίμενε, θέλω να σου πω κάτι. Πάμε κάτω. Έλα. Έλα. Να, δεν κάνω να τη βλέπουμε. Καλά, θα φιληθούμε κι εμείς. Παιδιά, να πάμε σινεμά, λέω.
Πάμε γρήγορα να πάμε εισιτήρια. Τραβάει. Τελικά δεν θέλω μια κανονική ζωή. Μ' αρέσει η ζωή. Είναι υπέροχη η ζωή. Όλες οι ζωές είναι υπέροχες. Άμα ψάξετε το μυστήριό τους. Τι άλλο να σας πω. Είναι απλά ωραία. Τέλεια να δεις. Έτσι. Έλα, θα αργήσουν, δεν θα προλάβουμε τα εισιτήρια. Ελάτε παιδιά, δεν θέλετε να αργήσουμε σε εσά. Όχι, αγάπη μου. Θέλω μια κανονική ζωή.